Αγώνα δρόμου κάνει ο Υπουργός Οικονομικών για να προλάβει παρενέργειες στην οικονομία από τις νέες αυξήσεις σε επιτόκια δανεισμού. Σήμερα συναντήθηκε με τις τράπεζες για να συζητήσει τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθηθούν οι δανειολήπτες. Πάμε να δούμε το θέμα με τον συνεργάτη μας, οικονομικό αναλυτή Γιώργο Γεωργίου. Γιώργο. Καλησπέρα, Εμιλία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ήταν ένα μπαράζ επαφών του Υπουργού Οικονομικών μαζί με τις τράπεζες. Ήταν επιστολές οι οποίες έχουν φτάσει στις τράπεζες με τις οποίες ζητεί να είναι συνεργάσιμες με τους δανειολήπτες. Και τώρα είχαμε μια συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με όλες τις τράπεζες μαζί και με το Σύνδεσμο Τραπεζών στη συνάντηση. Σκοπός του Υπουργού Οικονομικών αυτή τη στιγμή είναι να περάσει το μήνυμα στις τράπεζες, Εμιλία, ότι πρέπει να δουν πολύ θετικά τους δανειολήπτες και να μην προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις αυξήσεις τις οποίες επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, αυτό είναι καλό στη θεωρία. Στην πράξη, ωστόσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε ετοιμάσει και σχετικούς πίνακες για να δείξουμε ακριβώς την κατάσταση των δανειοληπτών, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από. Και πώς ήταν τα πράγματα πριν και πώς διαμορφώνονται πλέον σήμερα, Γιώργο. Από τις αυξήσεις, ακριβώς, ναι. Εμιλία, από τον Ιούλιο του 2022, ένα δάνειο, ένα καινούριο δάνειο με 20 χρόνια αποπληρωμής, από 1,9 η δόση του, έφτασε, αναμένεται να φτάσει σήμερα στα 1.392 τον Μάιο. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 0,25%, ένα δάνειο των 80.000 ευρώ με 10 χρόνια αποπληρωμή. Τον Ιούλιο η δόση του ήταν στα 732 ευρώ. Σήμερα τον Απρίλιο είναι στα 864, θα πάει στα 874 αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για ακόμα 0,25% αύξηση. Είναι μεγάλα τα ποσά αν συνυπολογίσουμε ότι και οι εισοδήματα μειώνονται και άλλα έξοδα ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνουν οι τιμές και σε άλλα προϊόντα. Πολλά νοικοκυριά επηρεάζονται και αυτό το καταλαβαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά για την ώρα ωστόσο η μπάλα είναι στις τράπεζες και αναμένει από τις τράπεζες αυτές να λάβουν τα μέτρα και αυτό είναι το οποίο τους έχει ζητήσει αυτή τη στιγμή, να αυτορυθμιστούν από μόνες τους. Πάντως φαίνεται ότι είναι αισιόδοξος από όσα άκουσε και συζήτησε σήμερα με τους επικεφαλείς των Ιδρυμάτων και μάλλον εξαγγέλει ότι ίσως έχουμε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, και βλέπουμε τη δήλωση Μάκης Κεραυνός. Και ανταλλάξαμε χρήσιμες απόψεις και νομίζω ότι θα υπάρχουν εξελίξεις που θα είναι βοηθητικές για την κοινωνία μας και την οικονομία μας. Οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα ή σε βάθος χρόνου, γιατί αυτό και τους πολίτες. Το βάθος χρόνου είναι μια προσδιόριστη έννοια. Αναμένεται ότι σύντομα οι εξελίξεις τρέχουν, όλα τρέχουν και πρέπει σύντομα να έχουμε κάποιες.